Σας είχαμε πει και στην αρχή ότι σήμερα θα ανοίξουμε το φάκελο του νέου ποινικού κώδικα και την αυστηροποίηση πλέον του κώδικα οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά τις παραβάσεις. Αλλάζουν πολλά πράγματα στο εξής και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον τρόπο οδήγησής μας. Θέλω να καλησπερίσω στο στούντιο της εκπομπής τον κύριο Αλέξανδρο Μεϊμαράκη, τον πρόεδρο του Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης Νομού Ηρακλείου. Κύριε Μεϊμαράκη, καλώς ήρθατε και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε για μία ακόμα φορά την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά με τιμά να είμαι εδώ στο Crete TV και μαζί σας σε πολλά τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν οδική ασφάλεια. Είστε οι Δήμων, επομένως δεν θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε και σε κάποιον άλλο. Υπάρχουν σίγουρα πρόσωπα, ωστόσο πολλές φορές μας έχετε δώσει κέρια κάποιες απαντήσεις που αφορούν είτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, είτε σε ό,τι είχε να κάνει με την πολύμηνη αυτή καθυστέρηση με τις εξετάσεις οδήγησης, αυτό το Γολγοθά τελικά που περάσατε. Τι λέει ο καινούριος ποινικός κώδικας για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Αυστηροποιήθηκαν τα πράγματα? Αυστηροποιήθηκαν, όμως πολύ σωστά λέτε. Και η ουσία είναι ότι ο νέος ποινικός λοιπόν κώδικας επηρεάζει και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όσον αφορά το κομμάτι των ποινών, όπως πολύ σωστά το θέσατε προλίγου. Θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν κάποιες συνήθειές μας και θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο υπεύθυνοι, διότι αυτή τη στιγμή έχει σημασία να ενημερωθείς ότι αν κάνεις αυτό, έχεις την ανάλογη συνέπεια. Αν και προσωπικά εγώ είμαι υπέρ της πρόληψης και όχι της καταστολής, θα πρέπει δηλαδή να δημιουργήσουμε όλο αυτό το πλαίσιο από τη μικρή ηλικία που έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί, έτσι ώστε να μην φτάσει κάποιος να έχει αυτή την παραβατική συμπεριφορά. Δεν μπορώ να μιλήσω για Σουηδία, για Vision Zero Project και τέτοια, σίγουρα όχι, αλλά μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Εδώ λοιπόν ο νέος κώδικας ουσιαστικά που έχει να κάνει και έχει επηρεαστεί, αλλάζει πάρα πολύ τα δεδομένα για τον κάθε φυρομελιασμένο οδηγό. Βάλτε μία ανωτελεία. Έχουμε ετοιμάσει τα στοιχεία όπως πρέπει να τα παρουσιάσουμε και όπως πρέπει να μάθει τελικά ο τηλεθεατής και ο κόσμος για τα νέα δεδομένα που έχουν να κάνουν με την αυστηροποίηση του νέου κώδικα, του νέου ποινικού κώδικα για τις παραβάσεις στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, βλέπουμε φυλάκιση, και θέλω για το σχόλιο σας, φυλάκιση έως 3 έτη πλέον για οδήγηση υπό την επίρρεια εινοπνεύματος, χρήση ναρκωτικών ουσιών, σωματικά και πνευματικά εξαντλημένος οδηγός, εάν είναι, επίσης 3 χρόνια φυλάκιση. Ακριβώς. Ένα σχόλιο. Τα σχόλια είναι πάρα πολλά. Είναι εντελώς διαφορετικά όταν εγώ φεύγω από το σπίτι μου και πάω να ξεκινήσω να πάω από το Α σημείο στο Β και τυχαίνει ένα ατύχημα, το οποίο μπορεί να σημαίνει στον οποιοδήποτε και δεν εξαιρείται κανείς. Και εντελώς διαφορετικά ότι φεύγω από ένα χώρο διασκέδασης, έχω πιει μία θάλασσα ποτά και φεύγω να οδηγήσω. Ή περνάω, ας πούμε, ένα κόκκινο φανάρι. Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα αυτά. Εκεί, κατά τη γνώμη τη δική μου, την προσωπική, έχει πρόθεση. Όταν περνά, ας πούμε, ένα κόκκινο φανάρι, όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο. Είναι ένα στοιχείο που περιέχεται πλέον στο νεοποιητικό κώδικα. Περιέχονται πάρα πολύ. Και έχει να κάνει και με την εξάντληση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το σωματικά. Βλέπεις πολλές φορές επαγγελματίες οδηγούς λόγω των υπερβολικών ωρών εργασίας τους, κυριολεκτικά με τα χίλια ζώρια κρατούνται εξίδι. Πώς θα το κρίνει, κύριε Μεϊμαράκη, ο αστυνομικός που θα διενεργήσει το συγκεκριμένο έλεγχο του οδηγού, ότι είναι εξαντλημένος? Δηλαδή θα είναι σε προσωπικό επίπεδο, θα αντιλαμβάνεται ο αστυνομικός, ναι, αν είσαι εξαντλημένος ή δεν είσαι, σε γράφω για 3 χρόνια. Δυστυχώς αυτό σκεφτείτε, ακόμα και τα σημερινά αυτοκίνητα, τα μοντέρνα, μπορούν να καταλάβουν κατά πόσο εξαντλημένος είσαι. Έχουν συστήματα λοιπόν και αισθητήρες και βλέπουν το πώς αντιδράς, πώς στρίβεις το τιμόνι σου, με τι ταχύτητα το στρίβεις ή αν κάνεις απότομες κινήσεις. Όλα αυτά καταγράφονται λοιπόν στον υπολογιστή του αυτοκίνητου και σου βγάζει κατευθείαν αν είσαι. Εκεί θα είναι ουσιαστικά στο χέρι του οργάνου να το διαπιστώσει. Μάλιστα. Ένα εξαντλημένο οδηγό, αν τον ακολουθείς από πίσω και τον βλέπεις, μπορείς να καταλάβεις κατευθείαν ότι τα ζιγζάκ τα οποία μπορεί να ακριβώς, κάνει. Πάμε να δούμε τα επόμενα στοιχεία. Επίσης, 1 έτος φυλάκιση εάν από την πράξη προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο, και βέβαια εδώ νομίζω εξάντλησαν την αυστηρότητα στον νόμο, 10 έτη φυλάκιση αν η πράξη του είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη του ανθρώπου. Αυτό που είπατε και προηγουμένως. Ακριβώς. Δεν τα εξάντλησαν, λίγο πιο κάτω τα εξαντλούν και πάμε για ισόβια. Βέβαια, ισόβια, ναι. Καλός ή κακός, κύριε Κουμαντάκη, θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Αφού δεν βάζουμε μυαλό διαφορετικά. Άρα, ας υπάρχουν αυτά λοιπόν, μπας και αρχίσουμε να οδηγούμε με ασφάλεια. Θα συζητήσουμε μετά που θα δούμε τα στοιχεία, εάν τελικά και κατά πόσο ο νέος ποινικός κώδικας βάζει νερό στο κρασί των οδηγών, που είναι και αυτό μια μεγάλη υπόθεση στην πορεία. Γιατί νομίζω ότι και όλα αυτά τα χρόνια μυαλό δεν έβαζαν. Δεν βάζαμε οι οδηγοί. Δεν βάζαμε σίγουρα. Παρά και αλλά τα αυξημένα, γιατί νομίζω υπήρξε μια νέα κλιμάκωση των ποινών και το προηγούμενο διάστημα. Πριν από 3-4 χρόνια είχαμε νομίζω νέα αναθεώρηση. Σωστά. Και δεν νομίζω ότι άλλαξαν και πολλά πράγματα. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα.
10 έτη φυλάκιση, αν είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου ανθρώπου. Και εδώ το σημείο το οποίο περιγράψαμε προηγουμένως, ισόβια παρακαλώ κάθριξη, αν προκλήθηκε θάνατος μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Ακριβώς. Πόσες φορές λοιπόν έχουμε ακούσει ένας οδηγός ο οποίος χάζευε στον δρόμο, έβλεπε διαφημιστικές πινακίδες ο τύπος και έπεσε μια στάση, έχει σκοτώσει κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν τώρα θα αλλάξουν. Αλλά η ουσία είναι αυτό που κάνετε και μπράβο σε αυτό, πρέπει να ενημερωθεί πρώτα ο κόσμος, να τα γνωρίζει. Γιατί δεν είναι το ίδιο το χθες με το σήμερα. Πολλοί κόσμος δεν το γνώριζε. Και παρόλο που έχουν βγει στη δημοσιότητα, αν δεν απατώ, με την τελευταία εβδομάδα, πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι γίνεται πλέον με τα νέα δεδομένα που φέρνει ο ποινικός κώδικας. Καλό είναι όχι μόνο ως προς τις ποινές, αλλά για να αντιληφθούμε, και νομίζω θα το συνειδητοποιήσετε και εσείς, θα το υπογραμμίσετε, ότι πλέον πρέπει κάτι να αρχίσει να αλλάζει. Δεν γίνεται να χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Και δει, έχουμε ένα μεγάλο παράδειγμα την Κρήτη μας. Πόσοι νεκροί κάθε χρόνο. Είναι απίστευτα ο αριθμός, απίστευτος και πάρα πάρα πολύ μεγάλος. Και όλα αυτά τώρα, καλός ή κακός ο οδηγός, αυτή τη στιγμή έχει το μεγαλύτερο ευθύνη, το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης σε ένα ατύχημα. Καλός ή κακός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, μεν είναι το δίκτυο, ναι, μεν είναι η ελλειπή σήμανση, η σηματοδότηση πολλές φορές που δεν υπάρχει, η διαγράμμιση, η κλίση του δρόμου, πολλές φορές λέμε, ο φωτισμός. Mm-hmm. Ναι, όλα αυτά υπάρχουν. Αλλά το Α και το Ω είναι ο οδηγός. Αυτός είναι ο οποίος θα πρέπει να ρυθμίσει την ταχύτητά του, να προσαρμοστεί με τις υπάρχουσες συνθήκες, προκειμένου να αποφευθεί το οποιοδήποτε ατύχημα. Είναι ικανά αυτά τα στοιχεία να αλλάξουν τη λογική μας, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο οδόστρωμα. Κοιτάξτε, να σας πω, εκτιμώ ότι θα μας φοβήσουν λίγο. Κάποια πράγματα θα τα ξανασκεφτούμε και πρέπει να τα ξανασκεφτούμε 2 και 3 φορές πριν τα κάνουμε. Ακόμα και τη φόρτωση του οχήματος. Όπως έχουμε στείλει και αρκετές φωτογραφίες, θέλω να τα δούμε κάποια στιγμή. Έχουμε μια φωτογραφία, θέλω να τη δούμε. Μια φωτογραφία, νομίζω, δεν ξέρω, τραβήχτηκε σήμερα. Ακριβώς, είναι σήμερα, πρόσφατα. Ωραίστε. Είναι πρόσφατη φωτογραφία. Μου νομίζω ότι ο κύριος, σίγουρα, ο οδηγός εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γνώριζε τα νέα δεδομένα, τα οποία δεν περιγράφουμε. Εντάξει, ανασφαλής τρόπος φόρτωσης, δεν τα γνώριζε. Αλλά και άσχετα με το αν τα γνώριζε ή όχι. Πέρα από αυτά, πέρα από την ποινή, δεν καταλαβαίνεις ότι αν φύγει μια παλέτα από εκεί πέρα και είναι ένα μηχανάκι πίσω σου. Ενδεχομένως να το σκοτώσει τον άνθρωπο. Πόσα χρόνια τρώει, να το πω έτσι απλά. Αυτό θα πάει τώρα στα 3. Οδικός. Τρία χρόνια. Ναι, τρία φυλάκης. Χρόνια φυλάκιση. Χωρίς αναστολή πλέον αυτά. Εκεί θα το κρίνει το δικαστήριο. Το εγώ θεωρώ δικαστήριο. Ότι αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή βγαίνει για να σκοτώσει. Κυριολεκτικά σε βγαίνει για να σκοτώσει. Είναι, συγκεκριμένη είναι στην Εθνική Οδό από Γιώφυρο προς Παπαναστασίου, λίγο πριν την έξοδο της Παπαναστασίου. Σκεφτείτε τώρα ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει έτσι. Καταρχήν χρησιμοποιεί, αν παρατηρήσετε, τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ή το αίρισμα του δρόμου, αν μπορούμε να το θέσουμε. Είναι όχι, προφορά, όχι. Κανονικά. Το αυτοκίνητο είναι κινήσει. Είναι κινήσει. Πηγαίνει κανονικά. Σκεφτείτε τι μπορεί να συμβεί τώρα αν αυτός για κάποιο λόγο φρενάρει απότομα. Χάσει τον έλεγχό του. Ή αν φύγει μια παλέτα και πέσει πίσω και έρχεται ένα μηχανάκι. Ή ένα άλλο αυτοκίνητο το οποίο θα κάνει ελιγμό αποφυγής, γιατί θα πρέπει να αποφύγει την παλέτα και πάει και σκοτώσει και τους άλλους που δεν φταίνε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι επίτρεπτα να συμβαίνουν. Και δυστυχώς έχω πολλές φωτογραφίες να σας στείλω, να τις δείτε. Και εκεί είναι τώρα που θα πρέπει να αλλάξουμε. Πέρα μάλιστα. Από τον κώδικα, πέρα από όλα αυτά. Έχουμε ετοιμάσει και άλλες καρτούλες. Με ενημερώνουν ότι είναι και άλλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει να δούμε. Έως 2 έτη φυλάκιση, λοιπόν, όποιος οδηγεί επικίνδυνα από αμέλεια και από την πράξη του αυτή προέκυψε κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο. Ενώ ένα ακόμα σημείο το οποίο θα δούμε είναι φυλάκιση έως 3 έτη για οδήγηση αντίστροφα σε εθνικές, θα σας πω για ένα παράδειγμα, κύριε Μημαράκη, να τραβάτε τα μαλλιά σας. Yeah. Οδήγηση αντίστροφα σε εθνικές ή περιφερειακές οδούς, οδήγηση σε πεζοδρόμους, πεζοδρόμια ή πλατείες και όχημα με ανασφαλή τρόπο φορτωμένο είναι το σημείο, η φωτογραφία ακριβώς, που είδαμε. Το που δείξα. Λοιπόν, πριν από περίπου 5 ημέρες, βρίσκομαι στο δρόμο, στο ρεύμα από Χερσόνησο. Βγήκα από το Κοκκίνη Χάνη προς Ηράκλειο και ξαφνικά βλέπω μπροστά μου ένα κύριο. Και έρχεται κατά πάνω μου. Για να βγει από την έξοδο του Κοκκίνη Χάνη, που είναι έξοδος για να βγούμε στην Εθνική μόνο, δεν μπορεί κάποιος άλλος να μπει, ερχόταν από την Εθνική και μπήκε στο ρεύμα για Κοκκίνη Χάνη. Απίστευτο. Νομίζω είναι και περιστατικά τα οποία έχουν καταγραφεί και από κάμερες πολιτών στην Εθνική μας Οδό. Έχουν παρατηρηθεί τέτοια στιγμιότυπα, τέτοιες πράξεις οδηγών που πάνε αντίθετα στο ρεύμα, είτε γιατί μπερδεύτηκαν, είτε γιατί θέλουν να γλιτώσουν. Χρόνο, έτσι. Δεν θέλω να το πιστεύω αυτό. Δεν θέλω να πιστεύω ότι μπορεί κάποιος να ρισκάρει τη ζωή τη δική του, των επιβατών του, αυτών που έχει στο αυτοκίνητο και όλων των υπολείπων χρηστών, μόνο και μόνο για να γλιτώσει χρόνο. Θεωρώ ότι μπερδεύτηκαν. Η σήμανση όμως σε όλες αυτές τις εξοδούς και στην Παντάνα, είχαμε δει τις προάλλες από την 62 Μαρτύρων που είχε μπει αυτά, αυτό, θυμάστε που πήγαινε προς τα κάτω, προς το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος μπερδεύτηκε, ήθελε να πάει στο Ρέθυμνο, βγήκε από εκεί και μπήκε. Παρόλο που η σήμανση είναι μια χαρά. Δεν μπορώ να πούμε ότι έχουμε ελλειπή σήμανση στα συγκεκριμένα κομμάτια. Σαφώς. Στο αναφέρει και στο λέει και το γράφει ξεκάθαρα. Πολλοί τα κάνουν αυτά.
Και είναι τραγικό να συμβεί. Σκεφτείτε ότι όπως θα έρχεται αυτό στο αντίθετο ρεύμα, η αντίδραση του οδηγού του πρώτου θα είναι να πάει δεξιά, να πάει αριστερά, όπου τον αποφύγει. Το ίδιο θα κάνει και ο άλλος. Και εκεί θα γίνει σύγκρουση. Μπερδεύεται, πάει ο ένας από την μια, πάει ο άλλος από την άλλη και τελικά καταλήγουν να τρακάρουν. Μάλιστα. Έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Πείτε μου κάτι, βρίσκεστε καθημερινά στους δρόμους, είτε ως καθηγητής οδήγησης, να το πούμε έτσι απλά, είτε και από μόνο σας, κάνοντας τη βόλτα σας στο κέντρο της πόλης. Αν μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε κάποιες από τις βασικές παραβάσεις στις οποίες μπαίνουν στη διαδικασία οι Ηρακλειώτες, να παρανομήσουν τέλος πάντων, να κάνουν, ποιες είναι αυτές, κατά κύριο λόγο? Ένα πολύ βασικό που θα έλεγα, η πρώτη νούμερο ένα, είναι η παράνομη στάθμιση. Είναι το Α και το Μ. Πάρα πολύ παράβαση αυτό το κομμάτι. Η στάθμιση σε χώρο αναπηρικής θέσης. Οπουδήποτε. Έχουμε, ας πούμε, κεντρικούς δρόμους που έχουν σήματα τα οποία σου απαγορεύουν τη στάση και τη στάθμιση. Εμείς εκεί συνεχίζουμε να παρκάρουμε. Δεν το συζητάμε για πεζοδρόμια, αμαία και τέτοια. Εννοείται ότι δεν θα πρέπει, αλλά πολλές φορές τα συναντάμε. Παραβίαση του κόκκινου, του ερυθρού σηματοδότη. Παραβίαση του stop. Σύνηθες. Δεν το συζητάμε. Βλέπεις, δηλαδή, παράδειγμα, πολλές φορές και μηχανάκια ότι ρίχνουν ένα έλεγχο δεξιά-αριστερά, κόκκινο φανάρι, περνάω και φεύγω. Αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να γίνονται. Διότι οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές και όχι μόνο για αυτόν και για τους άλλους. Mm-hmm. Πολλές φορές βλέπετε με τα λεωφορεία, επειδή έχω λεωφορείο και κάνω μαθήματα με λεωφορείο και κινούμαστε μέσα στην πόλη. Το τι τραβάνε και αυτοί οι επαγγελματίες οδηγοί από τα παρκαρίσματα, από τα μηχανάκια τα οποία δεν υπολογίζουν τον όγκο του λεωφορείου και χώνονται από τη δεξιά μεριά, χώνονται από την αριστερή και πρέπει ο οδηγός να έχει το νου του, μην χτυπήσει mm-hmm. κάποιον. Είναι πολλά τα οποία συμβαίνουν. Αλλά πιστεύω ότι και αυτές οι αλλαγές τώρα στον κώδικα, όσο αυστηρά και γίνουν τα πρόστιμα, που θα έπρεπε να ήταν και ακόμα πιο αυστηρά, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα λύσουν το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το καταπολεμήσουμε από την αρχή. Από τη ρίζα του. Εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως να καταγράφουμε με ένα ρεπορτάζ το τι συμβαίνει στους δρόμους της Κρήτης, να δούμε τελικά αν πιάνουν τόπο οι νέες ποινές που φέρνει ο ποινικός κώδικας ή όχι. Αν υπάρξει σωστή αστυνόμευση και ακόμα περισσότερο από αυτή που υπάρχει τώρα, σαφώς και θα πιάσει τόπο. Εννοείται. Πείτε μου κάτι, φεύγοντας σιγά-σιγά από το συγκεκριμένο θέμα και τις παραβάσεις. Περάσατε ένα Γολγοθά, τα συζητούσαμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Είχαμε μια πολύμινη παράταση όσον αφορά το κομμάτι της εξέτασης των εξεταζόμενων οδηγών. Πώς είναι, νομίζω μπήκε σιγά σιγά το νερό στα βλάκι, υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις? Κολλάτε κάπου εσείς όσον αφορά τα γραφειοκρατικά θέματα? Πρώτα θα σας μιλήσω ως εκπαιδευτής που ασκώ το επάγγελμα του εκπαιδευτή 21 χρόνια και μετά ως πρόεδρος Σωματείου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Περάσανε 9 μήνες. Τι άλλαξε? Γιατί θυσιάστηκαν τόσες ώρες που δεν έγιναν? Γιατί τόσοι άνθρωποι βρήκαν άλλες λύσεις να οδηγούν παράνομα και χωρίς δίπλωμα? Εκπαιδευτές να χρειαστεί να αλλάξουν επάγγελμα για να μπορούν να βγάλουν τα προστοζήν? Τι άλλαξε τελικά? Θα απευθυνθώ στον κύριο Σπίρτζ μετά από 9 μήνες. Τι άλλαξε? Τι κερδίσαμε με αυτό που κάναμε? Άλλαξε κάτι? Δεν άλλαξε τίποτα κύριε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει. Δυστυχώς τίποτα. Κάναμε λοιπόν, βρήκαμε ένα κλειστό χώρο, έχουμε ξεκινήσει την εξέταση τώρα με ένα αλφα αριθμό. Η νέα κυβέρνηση τώρα και ο νέος υπουργός θα αλλάξουν κάποια πράγματα τα οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα αλλάξουμε και να είναι προς τα καλά. Πόσα άτομα εξετάζονται καθημερινά, κύριε Μημαράκη? Αυτή τη στιγμή ο κύριος Περιφερειάρχης προς τιμήν του έχει πάρει απόφαση και κλείνει κάθε Τετάρτη υπηρεσία προκειμένου όλοι οι εξεταστές να βγουν στον δρόμο και να εξετάσουν τους υποψήφιους. Διότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Φανταστείτε ότι είμαστε πάνω από 3.500 ακόμα. Mm-hmm. Και είμαστε τώρα στη δεύτερη Τετάρτη. Χθες δηλαδή ήταν η δεύτερη Τετάρτη η οποία έκλεισε η υπηρεσία. Βγαίνουν γύρω στις 10 επιτροπές, φανταστείτε από 10 άτομα, γύρω στα 100 άτομα μόνο την κάθε Τετάρτη, προκειμένου να αποσυμπιεστεί όλος ο αριθμός αυτός. Είναι αρκετά μεγάλος όμως. Έχουμε δουλειά να το κάνουμε. Η ουσία είναι ότι, κύριε Κουμαντάκη, δεν άλλαξε τίποτα. Μας πήγε 9 μήνες πίσω και όσον αφορά το θέμα οδική ασφάλεια, μηδέν. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Μπήκαμε σε μια διαδικασία με έξτρα ασφαλιστήρια, με έξτρα ταλαιπωρία των υποψηφίων, με έξτρα κόστος των υποψηφίων να πρέπει να πληρώσουν ασφαλιστήρια τα οποία εμείς λέγαμε ότι αφήστε μας κατά το πρώτο στάδιο μέσα στο όχημα να μην τα έχουμε αυτά. Ούτε αυτό άλλαξε. Ουσιαστικά μάλιστα δεν άλλαξε. Αλλά θα πρέπει όμως τώρα ο σημερινός υπουργός, πρώτα απ' όλα αυτός, να καταλάβει το τι θα κάνει και το τι θα αλλάξει και θα πρέπει να πιστεί και να εφαρμόζει και ο ίδιος όλα αυτά. Διότι αν η ίδια θα ηγεσία. Θα στον ίδιο. Σαφώς, εννοείται. Έχει ήδη γίνει αυτό. Αν ο ίδιοι δεν πιστεύουμε σε αυτό δεν και εμείς οι εκπαιδευτές. Έχουμε θετική απάντηση ότι ναι, θα δώσουμε μια μεγάλη παράταση τώρα σε αυτό. Θα γυρίσουμε λίγο στο παλιό σύστημα με ένα εξεταστή και μέχρι τέλος του χρόνου να μπορέσουμε να μαζέψουμε προτάσεις, να γίνουν αυτές οι διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, να υπάρξει μια δημόσια διαβούλευση σε όλο αυτό το πράγμα, να κατατεθούν όλα αυτά με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να δούμε πραγματικά ένα σωστό σύστημα που θα προάγει την οδική ασφάλεια. Και όχι αυτό που είχε γίνει τώρα. Το οποίο σας έλεγα και θυμάστε προσωπικά, το είχαμε συζητήσει, ήταν ανεφάρμοστο και το βλέπετε. Και είναι ακόμα και τώρα. Δεν εφαρμόζεται. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί έτσι που είναι. Μάλιστα. Κύριε Μημαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας, να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι και ας ελπίσουμε από το Σεπτέμβρη που θα τα ξαναπούμε
να έχουν αλλάξει πολλά και ως προς τον τρόπο τελικά που συμπεριφερόμαστε στο οδόστρωμα ως οδηγοί, αλλά και στο κομμάτι της εξέτασης, γιατί θα έχουμε κάτι θετικό στο προσκήνιο. Και εγώ να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό καλοκαίρι και σε εσάς και σε όλους τους συμπολίτες μας. Θα πω άλλη μια φορά ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε. Ας μην περιμένουμε ούτε κώδικες, ούτε ποινές, ούτε τίποτα. Έτσι. Όλοι μας ξέρουμε πώς πρέπει να οδηγούμε, πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε. Προσοχή, ειδικά στα μικρά παιδάκια τα οποία τα μεταφέρουμε συνέχεια λόγω τα σχολεία είναι κλειστά, στις θέσεις τους, στο καθισματάκι, τη ζώνη. Η ζώνη σώζει ζωές. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, κλαίει, δεν κλαίει το μικρό, θα του σώσει τη ζωή του. Λοιπόν, ας το κάνουμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.